τα σημερινά, εμένα ήταν και τα τελευταία μαθήματα για έναν 18χρονο μαθητή της τρίτης λυκείου που φοιτούσε στο 6ο Γενικό Λύκειο της Καλαμάτας. Ο άτυχος νέος, λίγο μετά το χτύπημα του κουδουνιού και πριν προλάβει να βγει για διάλειμμα, σύμφωνα με πληροφορίες, αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του. Με αυτή να ήταν και η αρχή του τέλους. Ενημερώθηκα γύρω στις 11 η ώρα περίπου, κατά τις 11 η ώρα, ότι ένα παιδί στο 6ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας έχασε τις αισθήσεις του. Οι καθηγητές προσπάθησαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Ενημερώθηκε αμέσως η οικογένεια και το νοσοκομείο προκειμένου να έρθει ασθενοφόρο. Πραγματικά και οι γονείς αλλά και το ασθενοφόρο έφτασαν έγκαιρα στο σχολείο. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, σίγουρα ήταν κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Οφείλεται σε παθολογικά αίτια, δεν υπήρξε κάποιο χτύπημα, δεν υπήρξε κάτι άλλο το οποίο να είχε σαν συνέπεια να επιφέρει το θάνατό του. Πιστεύουμε ότι η εξέταση που θα γίνει και η έρευνα θα αποδείξει έτσι τους λόγους. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Κανένας δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που έχει συμβεί. Ο άτυχος νέος διακομίστη εδώ που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Όπως μας ενημέρωσε ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου της Καλαμάτας, κατευλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια. Εν άνυψης ωστόσο ήταν ήδη αργά. Δυστυχώς το παιδί όταν έφτασε στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε από ό,τι έχω πληροφορηθεί ο θάνατός του. Τα αίτια, κατά τη γνώμη έτσι των γιατρών, είναι καθαρά παθολογικά. Τα αποδίδουν τουλάχιστον τώρα σε κάποιο πρόβλημα που είχε με την καρδιά του. Τα ερωτήματα πολλά, με τις απαντήσεις να αναμένονται μετά το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Το πρώτο στόσο που προκύπτει είναι εκείνο που έχει να κάνει με το πιστοποιητικό υγείας, που κάθε χρόνο, ή μήπως όχι, πρέπει να προσκομίζουν οι μαθητές στο σχολείο. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει από αυτά που γνωρίζαμε εμείς ως μαθητές. Και αυτό γίνεται κάθε 3 χρόνια πια. Το πιστοποιητικό υγείας δεν προσκομίζεται κάθε χρόνο. Προσκομίζεται και έχει διάρκεια ισχύως 3 χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι υπήρχε το σχετικό δελτίο υγείας στο σχολείο, το οποίο έδινε τη δυνατότητα στο παιδί να αθλείται. Και ξέρω ότι πραγματικά συμμετείχε στη σχολική ομάδα και αισθανόταν πολύ καλά. Δεν ξέρω να υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Κουράστηκε και πάει να κοιμηθεί. Θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου προς την οικογένεια και δυστυχώς πια δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Εύχομαι στους ίδιους να ζήσουν από εδώ και πέρα θυμόμενοι το παιδί τους, και που από ό,τι ξέρω ήταν και το μοναδικό παιδί που είχαν στην οικογένειά τους. Εύχομαι πια ο Θεός να τους χαρίσει υγεία, δύναμη να μπορούν να αντιμετωπίσουν τη δύσκολη κατάσταση.